Όχι με κλήρωση αλλά με εξετάσει, θα γίνεται πλέον η εισαγωγή μαθητών στα πρότυπα πειραματικά σχολεία. Γεγονό που έχει προκαλέσει θύελα αντιδράσεων σε 14 συλλόγου γονέων και καιδε τη χώρα που προσφεύγουν στο Συμβούλιο τη Επικρατεία. Υπάρχει μια ε, σχετική αναστάτωση σε μερικά παιδιά που φοιτούν στο γυμνάσιο που, θα, που σύμφωνα με το παλιό σύστημα μπορούσαν να εγγραφούν απευθεία στο Γήτσιο ότι τώρα δεν θα έχουν αυτή τη δυνατότητα γιατί πιθανόν να έχουν να ανταγωνιστούν κάποιο καλό μαθητή από ένα άλλο σχολείο που θα έρθει εδώ. Το ζήτημα έχει διχάσει και τους μαθητές. Αντιδρούν πολλά παιδιά. Ναι. Ε, καταλαβαίνω ότι ε, μπορεί να μην αξίζουν ε, ίσως για να πάνε στο λύκειο και είναι πολύ πιεστικό αυτό να γίνεται. Δεν γίνεται ας πούμε ένας μαθητής του 14, του 15. Είναι πειραματικό σχολείο, δηλαδή είναι τα καλύτερα σχολεία στην Ελλάδα και δεν γίνεται να μπαίνουν τέτοιοι μαθητές μέσα σε αυτά τα σχολεία. Καλύτερα να έχουν ε, τα παιδιά την κλήρωση για να έρχονται σε αυτό το σχολείο. Τόσο καιρό μπαίνουμε με κλήρωση, και τώρα δεν γίνεται να το αλλάξουμε χωρί τα καλά καθουμένου. Πιστεύω ότι είναι κάτι σωστό να γίνουμε εξετάσει. Για την εισαγωγή μαθητών στα πρότυπα πειραματικά λύκεια, θα έχουν προηγηθεί εξετάσει στα μαθήματα τη ελληνική γλώσσα, στα μαθηματικά και στι φυσικέ επιστήμε. Η φιλοσοφία του νόμου ήταν ότι ήθελε, ήθελε να φτιάξει τα πρότυπα τα πειραματικά σχολεία να τα κάνει σχολεία αριστεία. Είναι εύκολο. Ε, δεν είναι, δεν είναι εύκολο. Ναι, εγώ συμφωνώ. Αν και η πλειοψηφία των μαθητών εδώ πέρα θέλουν να περάσουν χωρίς εξετάσεις. Αλλά πρέπει να είναι, είναι πειραματικό και θα πρέπει να είμαστε κάπως καλύτεροι. Οι καλύτεροι σε βαθμολογία θα ευνοηθούν και θα έχουν μία θέση στα πρότυπα πειραματικά λύκεια, σε αντίθεση με του υπόλοιπου μαθητέ, των οποίων τα όνειρα γκρεμίζονται από τι νέε αλλαγέ στο εκπαιδευτικό σύστημα. Ιδιαίτερα αυτοί που έχουν υψηλέ επιδόσει δεν φοβούνται. Και ίσω, αν υπάρξει μεγάλη ζήτηση, ένα κάποιο ποσοστό από του μαθητέ του γυμνασίου που δεν ήταν πάρα πολύ καλοί, να μπορέσει να πάει στο πειραματικό λύκειο.